Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 26 Οκτωβρίου και παρακολουθείτε την πρώτη σας ενημέρωση από το Ιόνιαν. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα όσα έγιναν τα ξημερώματα σήμερα με τον σεισμό στο νότιο Ιόνιο και όλα δείχνουν ότι η Ζάκυνθος άντεξε τα 6,4 ρίχτερ τα οποία χτύπησαν την περιοχή στις 2 παρα 5 τα ξημερώματα. Το επίκεντρο εντοπίζεται στην θαλάσσια περιοχή 44 χιλιόμετρα νότια της Ζακύνθου και θεωρείται ως ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς στο νησί από το 1953 και μετά. Οι πρώτες εικόνες από το νησί δείχνουν τις ζημιές σε κτίρια με τους δρόμους να έχουν γεμίσει κομμάτια από τείχους και τα εσωτερικά των καταστημάτων να έχουν γίνει άνω κάτω από πράγματα τα οποία έπεσαν μετά τον εγκέλαδο. Ο κόσμος βγήκε στους δρόμους, πολλοί ακόμα και με κουβέρτες, ενώ τα σχολεία σήμερα δεν λειτουργήσαν. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με το νησί της Ζακύνθου και να βρούμε την συνάδελφο την Γεωργία Καλαμαρά, η οποία βρίσκεται στο λιμάνι της Ζακύνθου. Γεωργία, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το λιμάνι της Ζακύνθου. Ζωντανά, όπως ακριβώς το είπες, το νησί της Ζακύνθου άντεξε. 6,4 ρίχτερ, ένας εγκέλαδος πολύ δυνατός που ξύπνησε τους Ζακυνθινούς λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα. Εδώ στο λιμάνι της Ζακύνθου θα λέγαμε ότι σημειώνονται οι πιο σημαντικές υλικές ζημιές στον τραπεζοειδή με μια μεγάλη ρογμή που έχει ανοίξει. Κατά τα άλλα όμως το νησί στάθηκε όρθιο. Μπορεί αρχικά να επικράτησε αναστάτωση, με τους κατοίκους να βγαίνουν από τα σπίτια τους μέσα στο σκοτάδι. Υπήρχε και διακοπή ρεύματος που διήρκησε κάτι παραπάνω από μια μισή ώρα. Βγήκαν λοιπόν γιατί τους ανησύχησαν και οι ισχυροί μετασεισμοί που ακολούθησαν. Ωστόσο, τώρα, αυτή τη στιγμή, το νησί έχει επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς. Τα σχολεία σήμερα και οι δημόσιες υπηρεσίες δεν λειτουργούν, ενώ σε πολύ λίγο αναμένεται να ξεκινήσει στην περιφέρεια το συντονιστικό όργανο. Θα είναι μία ακόμα συνεδρίαση που γίνεται μετά το χτύπημα του εγκέλαδου για να συντονιστούν οι παραπάνω περαιτέρω ενέργειες, αλλά φυσικά να γίνει και ένας πρώτος μεγάλος απολογισμός στο νησί. Να πούμε ότι σε πολύ λίγο αναμένεται να φτάσει εδώ και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας, ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, αλλά και τον βουλευτή Ζακύνθου, τον κύριο Κοντονή. Το συντονιστικό θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και περιμένουμε φυσικά να μάθουμε περισσότερα από εκεί. Ωστόσο, Νίκο, θα ήθελα να καλέσω εδώ πέρα τον έναν ιδιοκτήτη καϊκιού για να μας πει περισσότερα για την ζημιά που προκλήθηκε στο λιμάνι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους Ελλάδες. Ήταν ένα δύσκολο βράδυ αυτό που πέρασε. Ήταν πολύ δύσκολο για όλους. Και η Ζάκυνθος για ακόμα μια φορά δοκιμάζεται για το σεισμούς που είναι συχνή για μας. Βέβαια, μετά από αρκετό καιρό είχε να κάνει τόσο μεγάλο σεισμό. Ξαναβιώσαμε ιστορίες του παρελθόντος. Εμείς οι πιο νέοι, όχι τόσο όσο οι πιο παλιοί με τις καταστροφές που υπήρχαν. Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα, μόνο μικρές υλικές ζημίες. Και το πρόβλημα εδώ στο λιμάνι που είναι το πιο μεγάλο θεωρώ, δεν ξέρω στην υπόλοιπη Ζάκυνθο αν υπάρχει κάπου αλλού μεγάλη ζημιά. Τι σας είπαν, γιατί βλέπουμε εδώ πέρα ότι η περιοχή έχει αποκλειστεί, τι σας τι είναι? Περιμένουμε ειδικούς δίπτες για να βουτήξουν κάτω στο λιμάνι να δουν τι ακριβώς συμβαίνει, σε ποιο μεγάλο βαθμό είναι το πρόβλημα και να δούμε τι θα γίνει. Γιατί και εμείς έχουμε τις περιουσίες μας εδώ, θα πρέπει να φύγουν αναγκαστικά και πού θα πάνε. Πώς θα γίνει δεν ξέρω ακριβώς. Θα μας ενημερώσει το λιμενοαρχείο φυσικά. Οι κακοτεχνίες που έγιναν φαίνονται, γιατί υπήρχε ένα μικρό ρήγμα πιο παλιά, το 2006 που είχε γίνει, στη γραμμή αυτή που βλέπετε εδώ. Απλά η καθίζηση αυτή τώρα είναι μεγαλύτερη. Σίγουρα. Με τον καιρό και με το λιμάνι, όταν με τον αέρα, με τα καράβια που μπαίνουν, βγαίνουν, δημιουργούν από κάτω, είναι κούφιο αυτή τη στιγμή από κάτω. Και αυτό έγινε και αυτό. Όπως βλέπετε είναι μόνο χώμα, δεν υπάρχει κάποιο άλλο θεμέλιο για να κρατήσει πιο σταθερά την προβλήτα μας. Οπότε, Νίκο, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε να βουτήξουν δίτες για να εκτιμήσουν το πώς έχει η κατάσταση. Να πούμε κλείνοντας ότι, όπως είπαμε και στην αρχή, ότι εδώ είναι η πιο μεγάλη ουσιαστικά ζημιά που προκλήθηκε μετά το χτύπημα του εγκέλαδου. Κατά τα άλλα, υπάρχουν μόνο μικρές ζημιές που έχουν δημιουργηθεί στο μοναστήρι, στα στροφάδια. Και από εκεί και πέρα, μόνο σε κάποια καταστήματα έχουν πέσει αντικείμενα, ράφια, έχουν σπάσει τζαμαρίες, ζημιές σε οικίες, κλιμάκια επίσης μηχανικών του Δήμου και της περιφέρειας πραγματοποιούν αυτοψία στα δημόσια κτίρια και στα σχολεία.
Και κάπως έτσι έχει η κατάσταση μέχρι αυτή την ώρα. Γεωργία, απλά για να καταλάβει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί και που δεν είναι από την Ζάκυνθο, ο συγκεκριμένος προβλήτας, ο τραπεζοειδής προβλήτας εκεί όπου βρίσκεσαι τώρα, δεν είναι το σημείο που δένουν τα πλοία τα οποία εκτελούν τα δρομολόγια Ζάκυνθο-Σκυλίνη. Αυτά εκτελούνται κανονικά τα δρομολόγια, έτσι δεν είναι? Εκτελούνται κανονικά, όχι, δεν έχει καμία σχέση αυτό. Τα δρομολόγια από το πρωί κανονικά δεν έχουν σταματήσει καθόλου. Είναι μόνο σε ένα κομμάτι αυτό στον τραπεζοειδή στο λιμάνι, που εδώ δίπλα είναι τα καΐκια. Μάλιστα. Λοιπόν, Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την απευθείας αυτή σύνδεση από το λιμάνι της Ζακύνθου και την εικόνα την οποία μας μετέφερες. Εάν χρειαστεί, βέβαια, στην συνέχεια του δελτίου μας θα σε έχουμε και πάλι μαζί μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, από την πρώτη στιγμή η κάμερα του Ιόνιαν βγήκε στους δρόμους της Ζακύνθου, καταγράφοντας τις πρώτες εικόνες αλλά και τις αντιδράσεις των κατοίκων. Πάμε να δούμε το βίντεο. Φοβόμαστε. Γιατί ξαναζήσαμε το σεισμό. Έχουμε περάσει πάρα πολλά. Το 53 μου θύμισε. Σας έφερε μνήμες. Σας έφερε μνήμες. Δεν έχει και ρεύμα το νησί τώρα. Πέσανε όλα μας τα πράγματα σπίτι. Άνοιξαν οι ντουλάπες, τα συρτάρια, οι μπουκάλες, τα ζεστή. Ήρθαμε στον Αγίο μας να μας βοηθήσει. Γιατί έχουμε το 1953 περάσαμε άσχημες καταστάσεις εδώ το νησί μας. Ναι, ναι, χρειάζεται ψυχραιμία σε όλους τους Ζακυνθινούς και στους επισκέπτες μας. Φαίνεται η Ζάκυνθος άντεξε, αντέχει. Επιφανειακός σεισμός, μεγάλη ένταση. Στα 11 χιλιόμετρα ήταν επιφανειακός και γι' αυτό ήταν πολύ ισχυρός. Να περιμένουμε το πρωί να δούμε τι έχει γίνει. Αυτός ήταν φοβερά απίθανος. Τι άλλο να σας πω τώρα. Είχατε ζημιές στο σπίτι. Τι να δούμε. Όλα είναι πεταγμένα κάτω. Όλα είναι πεταγμένα κάτω. Όλα είναι πεταγμένα. Τώρα τι θα γίνει, αυτά δεν είναι τίποτα. Αφού δεν πάθαμε τίποτα άλλο, δόξα τω Θεώ. Αναστατωθήκατε τώρα, θα επιστρέψετε σπίτι, θα περιμένετε? Όχι, εδώ θα είμαστε στην πλατεία. Ακόμα λίγο, γιατί δεν ξέρει τι θα κάνει. Φοβηθήκατε? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, ήταν μεγάλος κορίτσι μου. Βγήκατε έξω κατευθείαν? Σπόρτα. Όλοι σταμάτησε πρώτα και μετά βγήκα σπόρτα. Τώρα θα περιμένετε εδώ? Αν θα περιμένω εδώ μέχρι το πρωί μπορώ. Δεν ξέρω, θα γίνει άλλος, τι θα κάνει. Παναγία βόηθα. Αν φοβηθήκαμε, Παναγία βόηθα. Τρομακτικό. Προς το παρόν, όχι. Αύριο θα δούμε τι θα γίνει. Πράγματι ήταν μεγάλο. Από 7,5 ήταν. Από τον 97 μεγαλύτερο πάντω. Τώρα ήρθαμε εδώ πάνω να δούμε τι θα γίνει. Και θα δούμε. Μέχρι το πρωί. Διανοείσαι. Πάρος. Μια μισή ώρα μετά το χτύπημα του εγκέλαδου και οι Ζακυνθινοί είναι ακόμα στην πλατεία Σολομού. Νιώθουν φόβο και δεν θέλουν να επιστρέψουν ακόμα στα σπίτια τους. Εδώ πού να πάμε? Εδώ που βλέπεις, όλοι παζεμένοι από οικογένεια και περιμένουμε να αναμονή να μου θα γίνει. Τι εξέλιξη θα γίνει το πρόγραμμα. Και δεν σταματάει κιόλας, δεν σταματάει. Τι να κάνω. Συνέχεια κουνάει. Φοβηθήκατε, πήρατε το πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πρέπει να πάμε έξω, να σκεφτόμαστε προς το παρόν. Δεν παχαθόμαστε τώρα, προς τι θα γίνει. Τέτοιο σεισμό δεν έχουμε ξανανιώσει. Την ώρα του σεισμού κοιμόσασταν? Όχι, όχι, καθόμαστε, βλέπαμε τηλεόραση. Καταραχθήκατε? Πάρα πολύ. Θα κάτσετε για αρκετή ώρα? Εγώ δεν μπαίνω σπίτι απόψε, γιατί έχει πέσει και ο τείχος που κατεβαίνουμε από τη σκάλα. Τα σπίτια είναι πολύ γερά και δεν έχουν πρόβλημα. Σκεφτήκατε να έρθετε στην πλατεία Σολομού, γιατί? Για θέμα, για λόγους ασφαλείας περισσότερο. Αλλά εντάξει, να δούμε λίγο το φαινόμενο. Από ό,τι φαίνεται με τα σεισμοί γίνονται, καλύτερα είναι τα πράγματα τώρα πια. Αλλά δεν ξέρεις ποτέ.
Αυτές ήταν λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πρώτες εικόνες από τα ξημερώματα από την πόλη της Ζακύνθου και νομίζω ότι είναι αδιάψητος μάρτυρας για το τι ακριβώς σημαίνει αντισεισμική προστασία, για το πόσο καλά θωρακισμένα είναι από ό,τι φαίνεται τα Ιόνια νησιά αντέχοντας τέτοιους ισχυρούς σεισμούς. Πάμε τώρα στους σεισμολόγους, οι οποίοι παρακολουθούν με προσοχή το φαινόμενο, αν και όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για τον κυρίο σεισμό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν αποκλείεται να έχουμε ισχυρούς μετασεισμούς. Πάμε να συνδεθούμε με το σεισμολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Πατρών. Εκεί βρίσκεται ο Γιάννης Πομόνης. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στο εργαστήριο σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Δίπλα μου η δόκτωρας σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, υπεύθυνη εδώ στο εργαστήριο, η κυρία Σεπετσιδάκη Άννα, η οποία και θα μας εξηγήσει, καθώς βρισκόμαστε στο αρχηγείο μέτρησης, αν μπορώ να το θέσω έτσι, των σεισμικών κυμάτων, ανάλυσης τους, και έχουμε μπροστά μας σε πραγματικό χρόνο τη μέτρηση των σεισμών που είναι σε εξέλιξη, με εκείνη της Λιθακιάς να δίνει διαρκώς σεισμικές δονήσεις, μέγιστες ταλαντώσεις. Καλύτερα θα μας τα πει όμως ο κυρία Σερπετσιδάκη. Κυρία Σερπετσιδάκη. Ναι, στη Μαθόνη αυτή βλέπουμε κάποιους από τους βασικούς σταθμούς του δικτύου, του μόνιμου, του εργαστηρίου σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι σε πραγματικό χρόνο, πράγμα που σημαίνει ότι σε κλάσματα δευτερολέπτου, από τη στιγμή που καταγράφεται κάτι, μεταφέρονται τα δεδομένα και τα παρακολουθούμε στην οθόνη. Η σχετική ηρεμία είναι ο εδαφικός τόρυβος και στη συνέχεια η μεγαλύτερη ταλάντωση, αυτό που βλέπουμε σαν διαταραχή, είναι η σεισμική δόνηση κάθε φορά. Σύμφωνα με τις καταγραφές σας, τι έχετε δει μέχρι τώρα? Μέχρι τώρα έχουμε δει μία σεισμική ακολουθία, η οποία φαίνεται να εξελίσσεται σε ομαλά πλαίσια. Έχουμε δεκάδες σεισμούς που έχουν ακολουθήσει τη δόνηση των 6,4 Ρίχτερ, τη χθεσινοβραδινή. Έχουμε αρκετούς σεισμούς οι οποίοι είναι πάνω από 4 Ρίχτερ και από 3 Ρίχτερ. Στην οθόνη βλέπετε το σταθμό της Λιθακιάς, αυτός είναι ο σταθμός της Ζάκυνθο. Αυτή είναι μία σεισμική δόνηση που καταγράφηκε πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Βλέπω ότι πρώτα καταφθάνουν τα κύματα στο σταθμό της Ζακύνθου. Αυτό είναι αξιοπρόσεκτο, ότι Νίκο, και πρέπει να το επισημάνουμε διαρκώς στις κυματομορφές που βλέπουμε, που υπάρχουν διακυμάνσεις, άλλοτε υψηλότερες, άλλοτε χαμηλότερες. Η πρώτη μέτρηση καταγράφεται στη Λιθακιά. Και στη συνέχεια, έτσι όπως εκτονώνονται τα σεισμικά κύματα, γίνονται καταγραφές και από άλλους σταθμούς. Άλλοι σταθμοί οι οποίοι βρίσκονται περιμετρικά τη Ζακύνθου και δίνουν καταγραφές, κυρία Σεπετσιδάκη. Είναι η Πύλος, είναι επίσης σχετικά κοντά στην περιοχή. Υπάρχει ο σταθμός της Αρταϊμιδάς, ο οποίος όμως και δεν περιοχεί στην οθόνη, γιατί έρχεται με διαφορετικό τρόπο από τα δεδομένα του. Και φυσικά υπάρχουν και άλλοι σταθμοί του Εθνικού Δικτύου, έτσι, οι οποίοι βρίσκονται κοντά στην περιοχή. Επίσης, το Φυσκάρδο της Κεφαλονιάς είναι... Το βλέπουμε ότι είναι πολύ κοντά μετά περιοχή, τη δόνηση. Ναι, Λιθακιάς. Και σαφώς οι δονήσεις όταν είναι πιο κοντά στις θέσεις αυτές, αφενός μεν καταγράφονται πιο πριν γιατί φτάνουν πιο πριν τα κύματα, αφετέρου δεν έχουν υψηλότερο σημαντικό περιεχόμενο, ενώ χθες το βράδυ εμείς που είμαστε αρκετά μακριά από την εστία του σεισμού, περίπου 140 χιλιόμετρα, αισθανθήκαμε μία δόνηση η οποία ήταν χαμηλού σημαντικού. Λέτε για την Αχαϊκή πρωτεύουσα. Ναι, μία ταλάντωση εδώ στην Πάτρα, από την οποία μπορούσε κάποιος εύκολα να καταλάβει ότι ήταν σχετικά μακριά η σεισμική δόνηση. Το ρήγμα αυτό, η σεισμική ζώνη, έτσι όπως ακριβέστερα εσείς οι επιστήμονες το θέτετε, σας ανησυχεί? Είχε καιρό να δώσει τέτοιο βαθμό, τέτοιο μέγεθος? Κοιτάξτε να δείτε, μιλάμε ουσιαστικά για μία ζώνη. Μιλάμε για τη ζώνη του Ιωνίου. Οπότε δεν μιλάμε μεμονωμένα για ένα ρήγμα. Μιλάμε για πολλά ρήγματα τα οποία διαμορφώνουν τη συγκεκριμένη περιοχή, στην οποία έχουμε την καταβήθηση της Απούλιας μικροπλάκας κάτω από την Ιόνια πλάκα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε αρκετά ρήγματα στη συγκεκριμένη ζώνη. Ταυτόχρονα έχουμε και άλλες γεωτεκτονικές, όπως λέγονται, κινήσεις στην περιοχή. Και γι' αυτό η συγκεκριμένη ζώνη του Ιωνίου είναι μια ζώνη υψηλής σεισμικής επικινδυνότητας και υψηλής σεισμικότητας στην Ελλάδα. Και κάτι σημαντικό που θέλει να γνωρίζει όλος ο κόσμος, Νίκο, κυρίες και κύριοι, αν θα πρέπει να περιμένουμε και σε τι βάθος χρόνου μία ισχυρή μετασεισμική δόνηση. Κοιτάξτε να δείτε, πάντοτε μιλάμε για μία σεισμική ακολουθία. Η τακτική μορφή της, η ομαλή εξέλιξή της προβλέπει έναν μετασεισμό υψηλού μεγέθους
πάντα σε σχέση με το μέγεθος που μπορεί να έχει ο κύριος σεισμός. Το θέμα είναι ότι όταν ζούμε σε μια περιοχή, πάλι ήταν σεισμό, όταν ζούμε σε μια περιοχή με έντονη σεισμική δραστηριότητα και υπάρχει κάποια διέγερση όπως υπάρχει από χτες στη συγκεκριμένη περιοχή, υπάρχουν κάποια κτίρια τα οποία μπορεί να είναι παλιά, τα οποία έχουν δεχτεί ήδη μια καταπώνηση. Οπότε ο κόσμος δεν πρέπει να εφησυχάζεται με την έννοια, θα σκεφτεί ότι ναι, έγινε ο κύριος σεισμός, θα πάω και θα κοιμηθώ στο σπίτι μου αμέριμνος με ένα βάζο. Εσείς επιστημονικά, περιμένετε κάτι? Κοιτάξτε να δείτε, η ακολουθία αυτή που βλέπετε, η οποία απαρτίζεται από δεκάδες σεισμούς, όπως είπαμε, δεν προβλέπεται να λήξει απότομα, ούτε μέσα σε μία ή δύο μέρες. Έτσι, η λογική εξέλιξή της λέει ότι οι δονήσεις θα συνεχιστούν για αρκετές ημέρες. Γιάννη, μπορούμε να γνωρίζουμε αν είναι ο κύριος σεισμός ο συγκεκριμένος? Είναι μία σεισμική δόνηση, έστω και μετασεισμική, η οποία θα είναι ενός μεγέθους που μπορεί να προκαλέσει κάποιες ζημιές, ειδικά σε ήδη καταπονημένα κτίρια, παλιά κτίρια κτλ. Νίκο, αν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, να πούμε οριστικά ότι ήταν ο κυρίως σεισμός ο συγκεκριμένος. Αυτό μπορούμε να το γνωρίζουμε, ότι ο συγκεκριμένος σεισμός ήταν ο κυρίως σεισμός? Κοιτάξτε να δείτε, όσες ενδείξεις και αν έχουμε, πάντα θεωρούμε ότι είναι πιο ασφαλές να περάσει ένα 24ωρο για να μελετήσουμε σε πάθος την ακολουθία, έτσι ώστε να είμαστε πιο σίγουροι και πιο σαφείς όσον αφορά τα συμπεράσματά μας. Από τη συζήτηση που έκανα και εγώ νωρίτερα με την κυρία Σερβετσιδάκη, γιατί έχουμε ενημερωθεί και εμείς. Να πω, Γιάννη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Να πούμε ότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή και πλάνα από την ώρα του σεισμού, τη στιγμή του σεισμού, κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγράψει τη σεισμική δόνηση σε διάφορα καταστήματα της Ζακύνθου. Ναι, Γιάννη, ακούω. Από μίνι μάρκετ, το οποίο βρίσκεται στην είσοδο πρατηρίου Υγρών Καυσίμων, στη Ζάκυνθο είναι τα συγκεκριμένα πλάνα. Ακριβώς. Αυτό που ανέφερα, Νίκο, είναι πως, επειδή μιλήσαμε νωρίτερα και με την κυρία Σερπετσιδάκη για αυτό το θέμα, είναι κάτι το οποίο δεν θα ήταν το ιδεατό να ανακοινώνεται, αλλά αν δεν περάσουν τουλάχιστον 1 με 2 ή 24 ώρα, ακόμη και ο κύριος κατ' εμάς, έτσι όπως τον έχουμε αναφέρει σεισμός, μπορεί να μην είναι ο κύριος. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο το λέω εγώ βάσει των συζητήσεων και της στατιστικής που έχει δείξει. Άλιστα. Ότι ενδεχομένως να εκδηλωθεί και ένας ακόμη σεισμός. Έτσι κι αλλιώς, όπως μας είπε και η δόκτωρ, όμως, όπως μας το μεταφέρουν οι επιστήμονες, έτσι δεν είναι, κυρία Στρεπετιδάκη? Η ακολουθία, έτσι όπως έχει φανεί όλα τα προηγούμενα χρόνια από τους σεισμούς και της συγκεκριμένης σεισμικής ζώνης, δείχνει πως οτιδήποτε ακολουθεί είναι μικρότερο και είναι στη λογική της εκτόνωσης του φαινομένου δεδομένης της ενέργειας που έχει εκλειθεί. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ένας μεγάλος μετασεισμός, ακόμη και αν αυτός ήταν ο κύριος σεισμός. Ούτε μιλάμε στατιστικά, απλά λέμε ότι φαίνεται ότι η ενέργεια εκτονώνεται στην περιοχή. Ωραία. Από εκεί και πέρα, για να μιλήσουμε με μεγαλύτερη σιγουριά και σαφήνεια, θα πρέπει να έχουν περάσει κάποιες ώρες, να γίνουν κάποιοι υπολογισμοί για όλες τις αιστείες των σεισμών, να δούμε πώς κατανέμονται αυτά στο χώρο και στο βάθος, έτσι, και στο χρόνο, να κάνουμε κάποιους περαιτέρω υπολογισμούς που αφορούν στο μηχανισμό γέννησης και στο ρήγμα που μπορεί να έδωσε τους σεισμούς, και να βγάλουμε ένα σαφές συμπέρασμα, το οποίο θα είναι και πιο ασφαλές για να ανακοινωθεί. Κύριε Σερβετσιδάκη, σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, Γιάννη, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο για τις πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε, και νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι αυτή τη στιγμή όλοι μας να ακούμε τους επιστήμονες, να ακούμε τους ειδικούς, αυτά τα οποία έχουν να μας πούν για τέτοιου είδους γεγονότα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη, να ευχαριστήσουμε και την κυρία, την σεισμολόγο την οποία έχεις δίπλα σου. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τις αρχές στο νησί της Ζακύνθου, οι οποίες συντονίζουν τις κινήσεις τους προκειμένου να έρθει ομαλότητα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στο νησί. Ένα ακόμα συντονιστικό όργανο ξεκινά σε λίγη ώρα. Ο αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου μίλησε πριν από λίγο στην κάμερα του Ιόνιαν. Προτεραιότητα είναι βασικές υποδομές. Έχω πρόσβαση στο νησί. Το λιμάνι είναι λειτουργικό. Τα διαφέρουν, άρα έχουν πρόσβαση. Καλύψουμε και το λιμάνι, το λιμόνι, το έχουν γίνει πολλά. Λοιπόν, η Ζάκυνθος πραγματικά τη νύχτα δοκιμάστηκε από ένα πολύ μεγάλο σεισμό. Αυτό που θέλω να κρατήσουμε ως τίτλο είναι ότι η Ζάκυνθος άντεξε. Κυρίως μιλάμε για τους ανθρώπους, είτε ζακυνθινοί είτε φιλοξενούμενοι. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα και αυτό είναι το πιο σημαντικό για όλους, ειδικά λόγω όλων αυτών που έχουμε ζήσει το τελευταίο διάστημα. Από τη νύχτα έχουμε μια πλήρη συνεργασία, συντονίζοντας από την πυροσβεστική, χρησιμοποιώντας ως κέντρο επιχειρήσεων την πυροσβεστική, και η αστυνομία και το λιμεναρχείο και όλες οι δομές και την πολιτική προστασία του Δήμου. Ήμασταν παρόντες και πραγματικά υπήρξε ένας υπέροχος συντονισμός.
Μικρά προβλήματα παρουσιάστηκαν, είτε αυτό είναι κατολιστήσεις είτε οτιδήποτε. Τα δίκτυα δουλεύουν κανονικά. Η αίσθηση που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι το λιμάνι είναι λειτουργικότατο, ήδη όμως μηχανική είναι και στο αεροδρόμιο και στο λιμάνι και στο νοσοκομείο, κλιμάκια τα οποία θα ελέγξουν ότι οι βασικές δομές που έχουν να κάνουν και με την κοινωνική παροχή λειτουργούν, άρα δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Θα υπάρξει ενημέρωση και έλεγχος όλων των σχολείων που είπαμε θα είναι κλειστά σήμερα, θα ελεγχθούν όλες οι βασικές δομές και θα υπάρξει συνεχής ενημέρωση προς τον κόσμο και δεν θα μείνουμε μόνο στο δημόσιο που είναι η προτεραιότητα που πρέπει να ελέγξουμε. Θα υπάρξει ενημέρωση και σε κάθε ιδιώτη, είτε μια ζημιά μικρή στο μαγαζί του, είτε μια ζημιά στο σπίτι, ώστε να μπορέσει να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφόρηση και να αισθανθεί ασφάλεια και έτσι από Δευτέρα να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα. Η επαφή μας με τον ΟΑΣΠ και με τον κύριο Λέκα και με Γενική Γραμματεία μας δηλώνει ότι μιλάμε για κύριο σεισμό. Ας κρατήσουμε αυτό, δεν είμαι σεισμολόγος. Αυτοί θα εκφραστούν, τους περιμένουμε και το μεσημέρι ένα μεγάλο κλιμάκιο και θα υπάρξουν ενημερώσεις συνεχείς προς τον κόσμο, αλλά αυτό που θέλω είναι να μπούμε στη λογική πλέον να ηρεμήσουμε σιγά σιγά, γιατί μερικές φορές ειδικά στο αστικό περιβάλλον οι κίνδυνοι είναι περισσότεροι από ένα κεραμίδι ή από ένα τυχείο που θα ξεκολλήσει κάτι παρά από τον ίδιο το σεισμό. Άρα λοιπόν σιγά σιγά πρέπει να μπούμε σε ρυθμούς. Καταλαβαίνουμε βεβαίως, γιατί είμαστε μια περιοχή που βίωσε το 1953 μια ισοπαίδωση, αλλά ας κρατήσουμε το θετικό. Το νησί άντεξε, ο κόσμος όλος είναι καλά και στην πορεία θα έχουμε τη δυνατότητα να επανέλθουμε γρήγορα στην κανονικότητα. Και αυτό είναι το σημαντικό, κυρίες και κύριοι, αυτό το οποίο είπε ο κύριος Νιωτόπουλος, αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου. Το σημαντικό είναι ότι το νησί άντεξε ακόμα μία πολύ ισχυρή δόνηση και αυτό σημαίνει πολλά. Είναι ζητούμενο πλέον λοιπόν να επανέλθει η κανονικότητα στο νησί της Ζακύνθου, μιας και από ό,τι φαίνεται οι ζημιές είναι αρκετά περιορισμένες από τον πολύ ισχυρό αυτό σεισμό. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Διονύση Μπινιωρή στην Ζακύνθο, απευθεία σύνδεση. Σε λίγη ώρα, Διονύση, θα ξεκινήσει το ένα ακόμα συντονιστικό. Δεν ξέρω βέβαια αν θα είμαστε σε θέση σε πολύ λίγο να δούμε τον Διονύση τον Μπινιώρη. Και αν ξεκίνησε ήδη η συνεδρίαση, Διονύση. Καλησπέρα, Νίκο. Σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει η συντονιστικό στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Εδώ έχει έρθει και ο Λέκας, όσοι είναι ένα μεγάλο συνεργείο για να μιλήσουν για όλα αυτά που έγιναν στη Ζάκυνθο με την μεγάλη σεισμική δόνηση. Να πούμε ότι έγινε και μια βόλτα, μια περιοδία, στο πούμε, με το ελικόπτερο με τον κύριο Λέκα και τους συνεργάτες του για όλα αυτά για όσα συνέβησαν στο νησί της Ζακύνθου και αυτή τη στιγμή θα συζητήσουν με όλες τις αρχές εδώ στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων για την επόμενη μέρα. Φυσικά ο κόσμος είναι ακόμα ανάστατος, ακόμα έχουμε μετασεισμούς και φυσικά όλοι περιμένουν να δουν και την εξέλιξη του φαινομένου και αν όντως δεν θα υπάρξει κάποια περαιτέρω επιδείνωση και είναι όλα καλά. Μάλιστα. Διονύση, δεν ξέρω, ο κύριος Λέκας πριν από λίγο χρονικό διάστημα είχε βρεθεί πάλι στην Ζάκυνθο με αφορμή την κατολίσθηση που είχε σημειωθεί στο Ναυάγιο, στην παραλία του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια πληροφορία για το αν υπάρχει κάτι και στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν έχει κάποιο πρόβλημα, είναι εντάξει. Παρόλο που περάσαμε όντως σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα εκείνη την κατολίσθηση. Δεν είχαμε κάποια νέα κατολίσθηση, δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, έτσι. Δεν είχαμε κάποια νέα κατολίσθηση, τουλάχιστον αυτό βγαίνει από τις πρώτες πληροφορίες. Όλοι όσοι λένε για τον σεισμό, λένε για μικρές, για περιορισμένες υλικές ζημιές, όπως ανέφερες και εσύ πριν από λίγο, και τίποτα άλλο. Δεν έχουμε κανένα τραυματισμό. Όλοι είναι καλά. Απλά ήταν πάρα πολύ ανάστατη και επειδή έγινε και το βράδυ όλο αυτό, έγινε το βράδυ όλη αυτή η σεισμική δόνηση. Έπιασε τον ύπνο πολύ κόσμο. Κρεβάτια τους, ακριβώς. Βέβαια έχουν γίνει κάποιες ζημιές σε επιχειρήσεις υλικές, ωστόσο έχει περιοριστεί εκεί το θέμα. Μάλιστα, παρακολουθούμε και τα σχετικά πλάνα. Διονύση, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σε αφήσουμε να παρακολουθήσεις και την συνεδρίαση του συντονιστικού προκειμένου να έχουμε νεότερα στις επόμενες εκπομπές και στα δελτία ειδήσεων βέβαια του Ιόνιαν. Ωστόσο, τα πράγματα φαίνεται ότι δεν ήταν τόσο καλά στα νησιά Αστροφάδια, εκεί όπου βρίσκεται το Καστρομονάστηρο όπου ασκήτευσε ο Άγιος Διονύσιος. Πάμε στην συνάδελφο την Αντάσα Πατρινού να μας δώσει τις λεπτομέρειες για το τι ακριβώς έχει συμβεί στα Αστροφάδια και τι πληροφορίες υπάρχουν με το πρώτο φως ημέρας. Νατάσα, καλησπέρα.
Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είδαμε ήδη από χθες το βράδυ κάποιες πρώτες φωτογραφίες. Τις βλέπουμε και τώρα στους δέκτες μας. Στροφάδια. Ακριβώς είναι εικόνες που έστειλε ο φύλακας που παραμένει εκεί. Εικόνες που δείχνουν ότι το μοναστήρι έχει υποστεί κάποιες αρκετά σοβαρές ζημιές. Φαίνεται να έχει καταρρεύσει ένα κομμάτι του πύργου από το μοναστήρι εκεί. Οι εικόνες ξεκαθαρίζουν σήμερα με το πρώτο φως της ημέρας, όπου βλέπουμε να υπάρχουν κάποιες αρκετά σοβαρές ζημιές. Να πούμε ότι ήδη στα στροφάδια βρέθηκε εκπρόσωπος της Μητρόπολης για να δει από κοντά την κατάσταση, ο οποίος μεταφέρθηκε εκεί από τον πρόεδρο της Αερολέσχης Ζακύνθου. Θα έχουμε και στη συνέχεια κάποιες εικόνες από τα στροφάδια και την εικόνα που παρακολουθούμε. Νίκο, να πούμε ότι γενικότερα το επίκεντρο ήταν εκεί κοντά, οπότε αισθάνθηκε και το νησί εκεί πολύ δυνατά την δόνηση, όπως και η Ζάκυνθος. Να πούμε βέβαια ότι για μια τόσο ισχυρή δόνηση, Νίκο, που φτάνει σύμφωνα με τα όσα λένε οι επιστήμονες στα 6,8, τους 6,8 βαθμούς κλίμακας Ρίχτερ, οι ζημιές φαίνονται αρκετά μικρές, ενώ σε σχέση πάντα με το μέγεθος της σεισμικής δόνησης. Σωστά, πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις, Νατάσα, και αυτό δείχνει και τον ρόλο της αντισεισμικής προστασίας, το να φροντίζουμε να φτιάχνουμε τα κτίρια μας με τέτοιο τρόπο, αντισεισμικό τρόπο, ώστε να μην κινδυνεύουμε σε περίπτωση μεγάλων σεισμών. Μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια περιοχή η οποία είναι πρώτη σε σεισμικότητα στην Ευρώπη, επομένως πρέπει να μάθουμε να ζούμε μαζί με τους σεισμούς. Ήταν και αυτό κάτι, Νίκο, το οποίο το επεσήμαναν και σήμερα όλοι, ότι ουσιαστικά υπήρξε μια πολύ καλή αντισεισμική θωράκιση στον της Ζακύνθου και μια ψυχραιμία από τον κόσμο. Εννοείται ότι το βράδυ όλοι ανησύχησαν, γιατί ο σεισμός ήταν αρκετά μεγάλος, και σε ένταση και σε διάρκεια. Βγήκαν ειδικά στην πόλη της Ζακύνθου στον δρόμο ανάστατη οι κάτοικοι, ωστόσο γρήγορα μπορούμε να πούμε ότι επικράτησε η ψυχραιμία και σήμερα όλοι συνεχίζουν κανονικά στον ρυθμό τους, παρόλο που να πούμε ότι οι μετασεισμοί είναι συνεχείς. Και μάλιστα, αρκετά δυνατή. Δηλαδή, είχαμε και μετασεισμούς που έφταναν και τα 5 Ρίχτερ και τα ξεπέρασαν κάποιες φορές. Οπότε, και είναι κάτι το οποίο το ακούσαμε και από τους επιστήμονες, ότι ενδεχομένως και στη συνέχεια να έχουμε κάποιους αρκετά ισχυρούς μετασεισμούς. Όλοι πρέπει να δείξουμε ψυχραιμία, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις και σύμφωνα με αυτά που έχουν πει οι περισσότεροι επιστήμονες για το θέμα. Αυτός ήταν ο μεγάλος σεισμός, δηλαδή δεν περιμένουμε κάτι μεγαλύτερο. Μάλιστα, περιμένουμε βέβαια να περάσουν οι πρώτες 24 ώρες, όπως λένε και οι επιστήμονες, προκειμένου να το πούμε με απόλυτη βεβαιότητα αυτό. Ωστόσο, όπως μας εξήγησε και η δόκτωρ σεισμολογίας λίγο νωρίτερα από το Σεισμολογικό Εργαστήριο της Πάτρας, φαίνεται ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται ομαλά. Έχουμε εκτόνωση της ενέργειας και αυτό για τους επιστήμονες φαίνεται να είναι κάτι αρκετά καλό. Νατάσα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την σύνδεση αυτή και τις λεπτομέρειες τις οποίες μας έδωσες. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, εμείς να δούμε ακόμα ένα βίντεο από τα όσα έγιναν τα ξημερώματα στο νησί της Ζακύνθου λίγο λεπτά μετά το χτύπημα του εγκέλαδου. Έχουμε επικοινωνήσει με όλη τη Ζάκυνθο. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ καλή. Μικρές ζημιές, επιπτώσεις βράχων σε κάποια σημεία ή παλιά κτίσματα με ρογμές κλπ. Τα οποία μιλάμε με όλους τους πρόεδρους. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα καταρχήν για ανθρώπινη ζωή. Αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε. Προσπαθούμε να φέρουμε μια ηρεμία και στην αστικό ιστό της πόλης. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με τη ΔΕΗ, όμως το οποίο έχει αποκατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος του. Δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Υποδομές βασικές νοσοκομείων. Τα πάντα λειτουργούν μια χαρά. Είναι και η μηχανική και ο σύλλογος μηχανικών και οι δύο σύλλογοι μηχανικών και θα γίνουν αυτοψίες το πρωί ξημερώματα. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ καλή και αυτό που θέλουμε είναι ο κόσμος να αποφύγει κινήσεις πανικού, οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν εκείνες πρόβλημα παρά ο ίδιος ο σεισμός. Θα έχουμε τη δυνατότητα, ζητάμε να κλείσουν οι υπηρεσίες, τα σχολεία είναι σίγουρα κλειστά, θα κλείσουν και οι υπόλοιπες υπηρεσίες ώστε να μειώσουμε όσο γίνεται την κίνηση. Μικροπροβλήματα που παρουσιάστηκαν και στο λιμάνι
έχουν ήδη αντιμετωπιστεί. Πιστεύουμε ότι ξημερώματα με το η ζωή μας θα επιστρέψει στους κανονικούς της ρυθμούς. Θα έχουμε βέβαια την ακολουθία που την οποία παρακολουθούμε. Θα πάνε όμως όλα καλά. Όλα καλά. Να υπάρξει αισιοδοξία και ηρεμία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η Ζάκη τους έχει αντισεισμική δόμηση. Γι' αυτό και σε αυτό το μεγάλο σεισμό που ήταν 6,5 ρίχτερ δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα προβλήματα, δεν έχουμε τραυματισμό. Η ΔΕΗ έχει αποκαταστήσει τις βλάβες που έχουν γίνει από τέσσερις κολονών. Κάποιες κατολιστήσεις έχουν επέμβει τα μηχανήματα του Δήμου και τις έχουν τακτοποιήσει. Ψυχραιμία και ηρεμία. Τα σχολεία δεν θα λειτουργήσουν αύριο για λόγους προληπτικούς μέχρι να γίνει και ο στατικός έλεγχος. Αύριο περιμένουμε και τον κύριο Λέκα και τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και θα είναι ένας περαστικό φαινόμενο το οποίο δεν επηρέασε τη Ζάκηθο και τη ζωή της και τους επισκέπτες μας. Και ευχαριστώ πολύ όλους για τη συνδρομή τους. Το σημαντικό είναι ότι δεν έχουμε αναφορά από τραυματισμούς σε σχέση με το μέγεθος του σεισμού που είχαμε. Όπου είχαμε πέτρες που κλείσανε τους δρόμους, επενδύκανε και τα μηχανήματα του Δήμου. Και αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι έχουμε μια καλή εικόνα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η πρώτη σας ενημέρωση από το Ιόνιαν ολοκληρώθηκε. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι. Στις 3 ακολουθεί η εκπομπή Χαμηλή Πτήση, στις 6 η εκπομπή Μετρόπολης. Αναλυτικά όλες οι εξελίξεις ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν στις 8 με τη Γεωργία Καλαμαρά. Βεβαίως, αν χρειαστεί ανάγκη, αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο σε σχέση με τις σεισμικές δονήσεις στην περιοχή του Ιωνίου, θα διακόψουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας προκειμένου να σας ενημερώσουμε ευθύς αμέσως. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό μεσημέρι.